Καλημέρα κύριε Παπαναστάση. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Πώς να σας... Τι να σας ρωτήσω, μου κάνει περιέργεια η... Εγώ μου έκανα εντύπωση και θα ξεκινήσω από την κουβέντα που είπατε. Μία τραγική στιγμή της ανθρωπότητας. Είναι πραγματικά έτσι και είναι μια κουβέντα η οποία, αν θέλετε, δίνει και τη διάσταση τον 21ο αιώνα που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Αν θέλετε, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ανθρωπότητα να βίωνε πραγματικές. Οι διπλωματικές, οι σχέσεις, η αλληλοσύνδεση. Σήμερα σκοτώνονται λαοί. Είναι τραγικό πραγματικά και υπάρχει λόγος και αιτία βέβαια. Τι εννοείτε? Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος και θα πρέπει, αν θέλετε, για να με σεβασμό απέναντι στους ακροατές σας, να προσδιορίσουμε σαν κομμουνιστικό κόμμα την θέση μας για τον χαρακτήρα αυτού του πολέμου. Γιατί πολλές φορές από τις λεπτομέρειες της εξέλιξής του χάνεται και ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτός ο πόλεμος. Καταρχάς είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες πλευρές που δεν είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Επί της ουσίας είναι από τη μια μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά είναι η Ρωσία. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αντιδραστική, την χαρακτηρίζουμε εμείς, την κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, τους ναζιστικούς που τους έχει ενσωματώσει στις ένοπλες δυνάμεις της. Και από την άλλη πλευρά είναι η Ρωσία, η οποία βέβαια και αυτή σκοπεύει μέσα σε μια καπιταλιστική διάρθρωση της οικονομίας της να ενσωματώσει σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ναι, και τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Κύριε Παναστάση, μια παρατήρηση μόνο, παρακαλώ, για τη βοήθεια της κουβέντας. Πολλές φορές όταν δέχεσαι το βάρος μιας πίεσης και έχεις από απέναντί σου κάποιον ο οποίος σε επιβουλεύεται, με το διάολο συμφωνείς για να μηνθείς. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός ο οποίος θέλει την χειραφέτησή του, θέλει την ελευθερία του, να μπαίνει στο στίγμα των ναζιστών, όπως επιμένουν οι Ρώσοι. Δεν μπορεί. Προφανώς στην Ελλάδα, αν βλέπαμε τις εκλογές πριν από μερικά χρόνια, θα βλέπαμε μια χρυσή αυγή στο 5-6%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι Ρώσοι εργαλειοποιούν την ύπαρξη των ναζιστικών ομάδων και των φασιστικών. Την εργαλειοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξή τους. Και μακριά από μας η πρόθεση ή αν θέλετε η θέση να στηρίξουμε σε καμιά περίπτωση τις ρωσικές επιχειρήσεις. Η Ρωσία είναι ένα σκληρό καπιταλιστικό κράτος, μια υπεριαλιστική δύναμη που βρίσκεται σε μια διαμάχη αυτή τη στιγμή. Και με, έχετε απόλυτο δίκιο, και με ολιγάρχες που χτίστηκαν, με ολιγάρχες, από την εξουσία ολιγάρχες, που χτίσει τείχους. Ολιγάρχες υπάρχουν παντού. Ολιγάρχες, αν σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι κάτω από πολύ θολές, σκοτεινές, δύσοσμες και βρωμερές συνθήκες βρέθηκαν να κατέχουν τον πλούτο ενός λαού, αυτό δεν είναι μόνο στην Ρωσία. Αυτό συμβαίνει και στην Αμερική, συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Ο πλούτος, τα τρισεκατομμύρια τα οποία διαθέτουν κάποιοι άνθρωποι δεν ήρθαν ούτε από τις ικανότητές τους ούτε από κάποιο άλλο. Είναι από τον ιδρώτα των εργαζομένων και το γνωρίζουμε όλοι, από την κλοπή αυτή του ιδρώτα, τη συσσόρευση σε κάποιες τσέπες. Αλλά νομίζω πως πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και είπατε ότι δεν πρέπει να, θα πρέπει να βιώσουμε, μάλλον να κατανοήσουμε αυτό που βιώνει ένας λαός αυτή τη στιγμή. Το τραγικό είναι ότι αυτά που βιώνει αυτός ο λαός αυτή τη στιγμή είναι η ανάφλεξη μιας καύσιμης ύλης, η οποία συσσωρεύεται από το 2014 και μετά, ίσως και πιο πριν, από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ από την εποχή της συνόδου της Ουάσιγκτον, όταν άλλαζε το χαρακτήρα. Γιατί δεν βάζετε την πρώην Σοβιετική Ένωση στο παιχνίδι? Μήπως οι Ρώσοι κομμουνιστές δεν μετακίνησαν πληθυσμούς, Τατάρους, λοιπούς από την Κρυμαία και δικούς μας? Να σας γιατί μερικές φορές αισθάνομαι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Παπαναστάση, αισθάνεται ενοχικά απέναντι στην αποτυχία του κομμουνιστικού συστήματος της Ρωσίας, έτσι, γιατί ξεχνάμε ότι παίζει ρόλο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία, σαν να αισθάνεστε ενοχικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Να σας απαντήσω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδεικνύει κάθε στιγμή, αν θέλετε, όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ίδια η ζωή, ότι λαοί οι οποίοι έζησαν αδελφωμένοι για δεκαετίες ολόκληρες
την περίοδο του 20ου αιώνα, σήμερα με την πτώση, με την υποχώρηση του σοσιαλισμού, σήμερα βρίσκονται στα μαχαίρια να σφάζει ο ένας τον άλλον. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε, και αν θέλετε το κάνετε, δεν το λέω για σας, αλλά είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται, η σκόπιμη σύγχυση της σημερινής Ρωσίας με την Σοβιετική Ένωση. Καμία μα καμία απολύτως δεν έχει. Τότε υπήρχε μια αντιπαλότητα, υπήρχαν, αν θέλετε, και οξύνσεις, υπήρχε και ένας ανταγωνισμός, μόνο που αυτό το στοιχείο ήταν σε ένα επίπεδο ιδεολογικής αντιπαράθεσης, σε ένα επίπεδο που πραγματικά γινόταν μια επίδειξη στον κόσμο πώς θα έπρεπε να είναι η εξέλιξη της ανθρωπότητας, στο επίπεδο ο άνθρωπος να σέβεται τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος να ληστεύει τον άνθρωπο, που ήταν η άλλη πλευρά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια σκόπιμη, αν θέλετε, σύγχυση αυτών των στοιχείων. Όσο για την ενοχική, αν θέλετε, κατάσταση την οποία ενδεχομένως να βρίσκεται κάποιες φορές το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουμε να σας πούμε το εξής, ότι μετά την αλλαγή των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλησε με έναν εξαιρετικά επιστημονικό τρόπο, με έναν ιδιαίτερο ανοιχτό τρόπο, τις εξελίξεις της Σοβιετικής Ένωσης από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, από την Οκτωβριανή Επανάσταση μέχρι την αλλαγή του καθεστώτος. Ανέδειξε τις τεράστιες κατακτήσεις αυτού του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι το 2017 η πλειοψηφία των Ρώσων τραβούσαν με σμινιά τις μαούνες στα ποτάμια της Ρωσίας και 25 χρόνια μετά κατακτούσαν το διάστημα. Είχαν μηδενίσει τον αλφαβητισμό. Είχαν ένα επίπεδο ζωής το οποίο ήταν πραγματικά ζηλευτό σε όλο τον κόσμο. Υπήρξαν προβλήματα. Βεβαίως και υπήρξαν προβλήματα. Και έγινε κριτική σε αυτό το καθεστώς. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν αισθανόμαστε ενοχικά απέναντι στα διαδραματιζόμενα, αν θέλετε, Σοβιετική Ένωση. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτό το καθεστώς. Γιατί, αν θέλετε, είναι και ένας πάρος για τις επόμενες γενιές μπροστά τώρα, σε αυτήν την ανθρωποφαγία, σε αυτήν την λέλαπα που κυριαρχήσει. Πώς η ελληνική διπλωματία μπορεί να σταθεί κατά τις δικές σας, ας το πούμε, σκέψεις και επιλογές και στρατηγήματα σε αυτή τη φάση της ιστορίας, διότι είναι μια φάση της ιστορίας πολύ σοβαρή, δεν είναι, νομίζω το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως και είναι, το βιώνει. Τι να κάνει, να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο, να ακολουθήσει την ιστορία, να προσέξει ακροβατώντας ενώ πέφτουν βόμβες γύρω-γύρω, να ταχθεί, δεν ξέρω, τι λέτε, τι προτείνετε. Καταρχάς μιλήσατε για την ιστορία αυτή που βιώνει ο κόσμος και μάλιστα με οφήσατε να ανατρέξω στην πρωθυπουργική ρίση ότι βρισκόμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυτικές χώρες, η Ελλάδα βρίσκονται στην ίδια πλευρά της ιστορίας που βρίσκεται και η Ρωσία. Είναι παραπλανητικό να βάζουμε τη Ρωσία από την απέναντι πλευρά. Η Ρωσία δεν είναι αυτή τη στιγμή, είναι μαζί με αυτές. Η Σοβιετική Ένωση πριν κάποιες δεκαετίες, ναι, ήταν στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Άρα η πρωθυπουργική ρίση είναι παραπλανητική και το λέω με πλήρη γνώση του όρου που χρησιμοποιώ. Αυτές οι χώρες είναι όλες χώρες, είναι όλες οι χώρες οι οποίες είτε είναι, ναι, είτε συστρατεύονται με περιεριστικές δυνάμεις, συμμετέχονται στον ανταγωνισμό και στα αποτελέσματά τους. Όσον αφορά την ελληνική διπλωματία, οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι παρούσα, αλλά και οι προηγούμενες, έχουν κάνει τις επιλογές τους. Βασικοί πυλώνες της εξωτερικής τους πολιτικής είναι η στάθμιση, η ένταξη, η εμπλοκή, όποιον όρο θέλετε χρησιμοποιήστε, με τον μηχανισμό του ΝΑΤΟ, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και η διπλωματία, η οποία τι είναι η διπλωματία, είναι, αν θέλετε, η υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων κάθε κυβέρνηση όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις. Η διπλωματία δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από αυτό το στοιχείο. Άρα είναι δεδομένο ότι και την παρούσα στιγμή η ελληνική διπλωματία θα παίξει το παιχνίδι, ή αν θέλει θα παίξει στο γήπεδο το οποίο έχει οριοθετήσει
το ΝΑΤΟ, η δηλαδή, Ευρωπαϊκή εννοείται ότι θα ακολουθήσει τυφλά. Εννοείται ότι θα ακολουθήσει τυφλά. Ακριβώς. Το είπατε πολύ καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης να δει τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, όπως μάλλον έχει σχεδόν αποφασιστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να ακούσει τον κύριο Τσαβούσογλου εσείς χθες. Ο κύριος Τσαβούσογλου σαν να έβαλε όλη την ατζέντα από τη γαλάζια πατρίδα μέχρι την αποστρατικοποίηση των νήσων. Όπως αντιλαμβανόμαστε, κανείς δεν θα τολμούσε καν να σκεφτεί κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες για αλλαγή οποιασδήποτε κατάστασης. Τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν μέχρι να δούμε πώς θα Αλλά τι θα λέγατε στον κύριο Μητσοτάκη να πάει στην Κωνσταντινούπολη? Βεβαίως και στα λειτουργικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Και φυσικά δεν αλλάζει με το δεδομένο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου αυτή τη στιγμή. Οι απαιτήσεις της Τουρκίας, οι παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, εγείροντας συνεχώς νέες αξιώσεις, είναι πραγματικά επικίνδυνες και βρίσκονται σε εξέλιξη. Μία συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, πραγματικά δεν νομίζω, όπως δεν απέδωσαν και οι προηγούμενες, και υπάρχει λόγος και αιτία για αυτό. Αυτές οι διαβουλεύσεις, αυτές οι συναντήσεις ή οι συζητήσεις, αν θέλετε, γίνονται μέσα σε στενά πλαίσια όπως τα προδιαγράφει. Καλά, είναι νατοϊκά. Εντάξει, okay, ή μπορεί να είναι η πρωτοβουλία του Ερντογάν, ο οποίος θέλει να παίξει ένα ρόλο στην περιοχή και θα πει στο Μητσοτάκη: κοίταξε τώρα, ας σταματήσουμε να βλέπουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει να δούμε αυτό το κομμάτι και σε παρακαλώ, εσύ τι θέλεις, τι δεν θέλω. Δηλαδή, απ' την άλλη μεριά όμως, δεν είναι κακό να συζητάει κανείς. Δηλαδή, ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, θα συζητήσουμε όπου και αν είναι, θα πάμε. Μέχρι προχθές, δεν ξέρω τώρα αν κάτι αλλάξει. Και επίσης, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα για το στρατήγημα στο πεδίο της μάχης. Εσείς είστε άνθρωπος που μελετήσατε τα στρατηγήματα γενικώς. Οι εμπειρίες από τους παλιούς πολέμους που διαβάζουμε στα χαρτιά. Διαβάζαμε μέχρι προχθές τα χαρτιά. Δεν ξέρω τι λένε. Πώς μπορεί να μπει κανείς σε μια χώρα 40 εκατομμυρίων με τα τάγκς? Πού να μπει κανείς μέσα στο Χάρκοβο? Μπορεί να το ισοπεδώσουν, να το κάνουν χαλέπι το Χάρκοβο. Ή στο Κίεβο. Παρακαλώ. Το τακτικό, αυτές τις τακτικές κινήσεις, γιατί σε επίπεδο τακτικής στο πεδίο της μάχης γίνονται, είναι γεγονός ότι είναι πραγματικά δύσκολο να μπουν. Βέβαια θα πρέπει να δούμε τις τακτικές επιδιώξεις της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας, πάντοτε σε σχέση με τις επιδιώξεις της. Δεν είναι επιδίωξη της Ρωσίας να κατακτήσει το Χάρκοβο, να σκοτώσει τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, να καταλάβει κάποιες άλλες περιοχές. Τον στόχο της Ρωσίας θα πρέπει να τον δούμε στο πλαίσιο μιας υπεριαλιστικής δύναμης που ανταγωνίζεται μια άλλη. Θέλει να διασφαλίσει ενδεχομένως τα κεκτημένα τα οποία έχει, τη χώρα της, ενδεχομένως να αισθάνθηκε, γιατί από το 14-20 χρόνια τώρα το ΝΑΤΟ επεκτείνεται ανατολικά, μπορεί να αισθάνθηκε και είναι υποθέσεις αυτές, βέβαια υπάρχει και άποψη την περικύκλωση του ΝΑΤΟ και να αντιδράει. Ίσως σε τακτικό επίπεδο να θέλει να διασφαλίσει στοιχεία ασφάλειας. Απ' την άλλη μεριά το ΝΑΤΟ επιμένει. Συγκεντρώνονται δυνάμεις αυτή τη στιγμή, αεροπλανοφόρο αμερικάνικο, γαλλικό, στην Βόρεια Ελλάδα. Καταδρομικά τα παρακολουθούν οι Γαλλίες. Δεν είναι. Τα αεροσκάφη τροφοδοσία στον αέρα, τα ειδικά των Αμερικανών, ακριβώς, πέρασαν χθες πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έφυγαν στα Βαλκάνια και μετά πήγαν στην Ιταλία. Δεν πενήθηκαν. Ακριβώς. Στον ελλαδικό χώρο ένα στοιχείο το οποίο είναι τελευταίο. Στον ελλαδικό χώρο μεταφέρονται αμερικάνικα άρματα για να κάνουν συνεκπαιδεύσεις, ασκήσεις που είναι πρόβες πολέμου με το σύνολο των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται στον αν δεν είχαμε, αν δεν είχαμε αυτές, κύριε Παπαναστάση, αν δεν είχαμε αυτές τις πλάτες, τι θα κάναμε απέναντι στον Ερντογάν? Αν δεν είχαμε τις πλάτες της Ευρώπης, η οποία την καταγγέλλετε εσείς, καταγγέλλετε τις πολιτικές επιλογές, στρατηγήματα και στο οικονομικό επίπεδο βέβαια, τι θα κάναμε? Στο ΝΑΤΟ γνωρίζετε ότι είμαστε από το 1952. Από τότε μέχρι σήμερα είχαμε θεωρητικά αυτό που λέτε, τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Τι χάσαμε από τότε? Χάσαμε τη μισή Κύπρο. Τη χάσαμε. Η Κύπρος την έχασε, αλλά ας πούμε και τις προεκτάσεις στην Ελλάδα. Χάσαμε την καθαρότητα των νησιών μας. Γκριζαρίστηκε το Αιγαίο. Είχαμε μια χούντα 7 χρόνων. Έχουμε αυτή τη στιγμή αμφισβητήσεις ακόμα και εδάφους ελληνικού.
Όλα αυτά ενώ έχουμε τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Καλά, θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα άμα ήμασταν στο Ανατολικό Μπλοκ. Θα μπορούσε να ήμασταν και καλύτερα. Στο Ανατολικό Μπλοκ. Θα σας απαντήσουν τώρα η άλλη πλευρά. Δεν είναι απαραίτητο να διαλέγουμε. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλο. Καλημέρα, καλό πρωινό.